Μία εξαιρετική πρωτοβουλία ανέλαβαν οι μαθητές και οι δάσκαλοι του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης μετά την προτροπή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, ο οποίος ήρθε σε συνεννόηση με την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Κοζάνης και ζήτησε να μάθει τις ανάγκες μικρών παιδιών από οικογένειες που στερούνται τα βασικά ακόμα και τις ημέρες των Χριστουγέννων. Έτσι τα παιδιά και οι δάσκαλοι συγκέντρωσαν παιχνίδια και άλλα χριστουγεννιάτικα είδη, τα οποία αφού θα δοθούν στην κοινοφελή επιχείρηση θα φτάσουν στα παιδιά που αυτές τις ημέρες δεν μπορούν να απολαμβάνουν το εορταστικό κλίμα όπως τα περισσότερα παιδιά του κόσμου. Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πιστεύουμε ότι η προσφορά προς τον συνάνθρωπό μας είναι κομμάτι αναπόσπαστο της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Στα πλαίσια λοιπόν των κοινωνικών δράσεων του Συλλόγου μας, ήρθαμε σε επαφή με την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου. Ζητήσαμε να μας δώσουν μια λίστα με πράγματα τα οποία λείπουν από τα παιδάκια, από τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Μας έδωσε τη λίστα και σε συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου και το Σύλλογο Διδασκόντων, παιδιά και γονείς, μαζέψαμε αυτά όλα τα πράγματα που σήμερα βλέπετε και τα παραδίδουμε στο Δήμο για να φτάσουν στις οικογένειες των παιδιών. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και τα παιδάκια που θα πάνε τα πράγματά μας, ιδιαίτερα στα παιδάκια αυτά, ευχόμαστε χρόνια πολλά και ότι πάντα τα σκεφτόμαστε. Το μήνυμα που έστειλαν μαθητές και δάσκαλοι του 6ου Δημοτικού Σχολείου ήταν πως η ανθρωπιά, η φιλία και η αλληλεγγύη δεν μπορεί να εκλείψει και θα κρατάει πάντα δυνατές τις κοινωνίες τους ανθρώπους. Στην πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης ανταποκριθήκαμε αμέσως και άμεσα όλο το σχολείο, συλλόγους και τα παιδιά. Στις δύσκολες στιγμές που περνάμε είναι ένα μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης, συμφιλίωσης για όλα τα παιδιά και για αυτά ιδιαίτερα που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα τα Χριστούγεννα. Μπορεί να μας τα πήραν όλα, τα χρήματά μας, την ψυχή μας, την καρδιά μας, τα συναισθήματα, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, δεν μπορούν να μας την πάρουν. Πιστεύω ότι με μαγιά τα παιδιά αυτά όλων των δημοτικών σχολείων η Ελλάδα ξανά και πάλι θα πάρει το δρόμο της ανόδου. Αυτά.